Πού θα με πας? Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Οικονόμου, ο οποίος είναι παραγωγός πατάτας. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις καλλιέργειες. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την πατάτα. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πού βρίσκεστε εσείς? Βρισκόμαστε στο χωριό Καλλιπεύση στα 1054 εψόμετρο. Ωραία, για πείτε μας λιγάκι, πώς έχει επηρεάσει η ανομβρία την καλλιέργεια της πατάτας? Θα υπάρχει και μειωμένη παραγωγή, επηρεάζεται και η παραγωγή? Φέτος, λόγω λειψιδρίας από τα νερά, έχουμε μεγάλο θέμα στην ξηρασία, με την ξηρασία, και επηρέασε και τις πατάτες και τα φασόλια που ασχολούμαστε εδώ κατά κύριο επάγγελμα. Πώς έχουν επηρεαστεί συνολικά όλες οι δραστηριότητες σας, οι παραγωγικές, τα τελευταία χρόνια? Γιατί φαντάζομαι έχετε κάνει τα σχετικά κοντρόλ σας, δεν είστε καινούριος παραγωγός. Από όλο αυτό το μεγάλο ζητούμενο της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή αυτές τις απότομες μεταβάσεις από χρόνο σε χρόνο, μία ξηρασία, μία υπερβολικό νερό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε θέμα, δηλαδή τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια υπάρχει θέμα. Όταν το χειμώνα μας χιόνιζε 2 μέτρα στο χωριό και τώρα χιονίζει 15 πόντους, ή το καλοκαίρι είχαμε 27 βαθμούς και φτάσαμε να έχουμε 36 και 37 βαθμούς, έχει φτάσει και 39 βαθμούς το θερμόμετρο, υπάρχει θέμα. Πώς επηρεάζεται η καλλιέργεια της πατάτας, κύριε Οικονόμου, και εξηγήστε μας λιγάκι τι ακριβώς γίνεται? Δεν αναπτύσσονται, δηλαδή οι πατάτες μένουν στάσιμες. Εκεί που παίρναμε 4-5 τόνους παραγωγή το στρέμμα, τώρα οι πατάτες δεν αναπτύσσονται, είναι μικρές. Είναι μικρές. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να δούμε και αύξηση στην τιμή της πατάτας. Θεωρείτε θα επηρεαστεί αυτό αργότερα λόγω της μειωμένης παραγωγής? Εννοείται αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που παράγουμε. Παράγουν σε όλη την Ελλάδα. Οι τιμές δεν βγαίνουν, δεν εξαρτώνται από εμάς μόνο. Άρα τα φάρμακα έχουν ανεβεί, έχουν φτάσει στο Θεό, τα πετρέλαια έχουν φτάσει στο Θεό. Λογικό είναι και η πατάτα να παίρνει αύξηση. Παραμένει δηλαδή το ζητούμενο με το κόστος παραγωγής, αλλά... Ακριβώς. Το κόστος παραγωγής είναι αρκετά μεγάλο. Εσείς ως παραγωγός, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, βρίσκεστε κάτω από κάποιο ενιαίο καπέλο, κάτω από κάποιο ενιαίο εγχείρημα, όπως ένα συνεταιρισμός, προκειμένου να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε έτσι πιο συλλογικά αυτά τα μεγάλα ζητούμενα, αυτά τα μεγάλα αγκάθια? Συνεταιρισμός δεν υπάρχει εδώ στο χωριό. Και αυτά οι μεγαλύτεροι, περισσότερος κόσμος που είναι στο χωριό και καλλιεργεί τα χωράφια είναι μεγάλο σε ηλικία. Έχουμε μείνει λίγα άτομα, δηλαδή νέοι που ασχολούμαστε με τα χωράφια, με αυτά είμαστε πολύ λίγα άτομα. Επηρεάζονται όμως και τα φασόλια, κύριε Οικονόμου? Τα φασόλια, ναι, έχουν επηρεαστεί και αυτά. Έχουμε γύρω στο 70-80% έχουν χαλάσει, δηλαδή, από την ξηρασία. Η ίδια κατάσταση και εκεί, δηλαδή, βγαίνουν πιο μικρά, δεν αναπτύσσονται? Εξηγήστε μας λίγο. Δεν αναπτύσσονται. Δεν αναπτύσσονται. Δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, είτε φαρμακευτικά, όπως λέγατε, με τα αντίστοιχα λοιπάσματα, ή αυτό θα επηρεάσει και όχι, την ποιότητα του προϊόντος? Όταν δεν υπάρχουν νερά, γιατί το πρόβλημα είναι το νερό, εμείς αυτό προσπαθούμε να γίνουν κάποια φράγματα για να, και να προστατεύουμε και τον κάμπο κάτω από τα νερά, να μην πνίγεται ο κάμπος κάτω, να κρατάμε τα νερά δηλαδή με φράγματα εδώ πέρα και αυτά, και να μην υπάρχει θέμα και να μπορούμε να ποτίζουμε και μέσα στα χωράφια και να έχει και ο κάμπος κάτω νερά για να ποτίσουν και αυτοί τα χωράφια τους. Αλλά όπως μας λέτε, έχετε χάσει έναν από τους βασικούς τροφοδότες της υδάτινης βοήθειας, έτσι, με δεδομένα τα χαμηλά ύψη που πιάνει το χιόνι στην περιοχή πλέον. Το χωριό είναι ψηλά, είναι 1054 υψόμετρο, αλλά αυτό θα ευνοήσει, γιατί το χωριό μας περιβάλλεται γύρω-γύρω από δέντρα, το οποίο θα ωφελώσει αυτό, δηλαδή με τα φράγματα θα ωφελώσει και για άμα πάρει μια φωτιά και αυτά, να μπορούσε να σβεστεί. Εσάς πάντως, εξ όσων σας βλέπω, παραμένετε στο χωράφι, είστε ένας νέος άνθρωπος. Μια ΕΣΟ είμαστε εδώ πέρα τώρα, ίδια κλάση. Πώς και δεν το βάζετε κάτω να πείτε θα κάνω κάτι άλλο, βρε αδερφέ? Δεν θα συνεχίσω εδώ πέρα να συντηρίζω. Μα αυτό μεγαλώσαμε, αυτό μάθαμε να κάνουμε. Αυτό μας έφτιαξε αυτό που είμαστε μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Δεν γίνεται. Από την άλλη, στις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα άνθρωποι της ίδιας γενιάς με εσάς?
Το πρόβλημα είναι γενικό, δηλαδή και το διπλανό χωριό που έχουν οι ελιές στα 24 χιλιόμετρα από εδώ πέρα έχουν το ίδιο πρόβλημα πάλι με τα χωράφια, με την ξηρασία. Το πρόβλημα είναι γενικό, έχει ήδη αλλάξει το κλίμα, το βλέπουμε όλοι αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά στα φασόλια, κύριε οικονόμου, πόσο περίπου έχουμε μείωση παραγωγής, πόσο εκτιμάτε? Παραγωγής στο 70-80% κάτω. Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Δηλαδή αυτό τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, τι σημαίνει 70-80% κάτω? Στα 150 στρέμματα που βάζουμε εμείς, που βάζω εγώ π.χ. φασόλια, ένα 30% με 40% θα πάρω παραγωγή. 100 στρέμματα και βάλετε, έχετε χάσει. Στα 150 στρέμματα δηλαδή θα πάρω 30 με 40 στρέμματα παραγωγή. Μάλιστα. Και η αναπλήρωση αυτού υπάρχει, μπορείτε? Όχι, δεν υπάρχει στήριξη. Αναπλήρωση, γιατί εδώ μας πιέζει και ο χρόνος με τον καιρό. Γιατί εδώ είμαστε ψηλά και βάζουμε μια φορά παραγωγή το χρόνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξανασπείρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Θεοδωρά. Να είστε καλά, να είστε ναι, καλά. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί αν εκλείψουν και οι παραγωγοί δεν θα έχουμε μετά τίποτα για το τραπέζι μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη.